Η πρώτη άσκηση μας ζητάει να υπολογίσουμε το όριο που έχει πάει στο συνάκρο του συνημήτωνου της εφαπτωμένης του 1 δέχει τετράγωνο. Λοιπόν, η εφαπτωμένη του 1 δέχει τετράγωνο είναι ημίτωνο του 1 δέχει τετράγωνο δια συνημήτωνο του 1 δέχει τετράγωνο. Όταν το έχει πάει στο συνάπερο, το 1 δέχει τετράγωνο πάει στο 0. Και επειδή το ημίτωνο και το συνημήτωνο είναι συνεχείς συναρτήσεις, αυτή εδώ η ποσότητα, ο αριθμητής πάει στο 0, ο παρανομαστής πάει στο 1. Αυτό είναι μια χαρά, το όριο είναι 0. Αυτό λοιπόν που έχω εδώ μέσα πάει στο 0. Τώρα το συνημήτωνο, αυτό εδώ πέρα είναι συνεχής συνάρτηση. Άρα όλο το όριο, το συνημήτωνο της εφαρτωμένης του 1 δέχει τετράγωνο, πάει στο συνημήτωνο του μηδενός που είναι το 1. Άρα η σωστή απάντηση είναι το α. Αυτά με την πρώτη ερώτηση. Πάμε στη δεύτερη. Λοιπόν, στη δεύτερη ερώτηση έχουμε ένα κλάσμα με κάποιες ποσότητες στον αριθμητή, κάποιες στον παρανομαστή και ζητάμε ποιο είναι το όριό του όταν το χ πάει στο πτηνάπερο. Η τακτική που συνιστώ να ακολουθείτε είναι να βρίσκετε για τη συγκεκριμένη μεγέθυνση, για το ανάλογα λέμε το που πάει το χ, ποιος είναι ο μεγαλύτερος όρος πάνω ή κάτω και να διαιρείτε με αυτόν πάνω και κάτω. Λοιπόν, όταν το χ πάει στο πτηνάπερο, η μεγάλη όρη στον αριθμητή και στον παρανομαστή είναι αυτοί που έχουν αρνητική δύναμη του ε. Συγκεκριμένα ο ε στη μείον χ, ο ε στη μείον χ εδώ πέρα και ο ε στη μείον 2χ. Όταν το χ πάει στο πτηνάπερο γίνεται τελικά αρνητικό, οι όροι που έχουν θετικό πολλαπλάσιο του χ στον εκθέτη είναι όλοι μικρότεροι του 1, αν εξαιρέσουμε τους πολλαπλασιαστές τους. Οπότε δεν επηρεάζουν τίποτα. Αυτό που επηρεάζει είναι αυτές εδώ οι ποσότητες. Ποια είναι μεγαλύτερη από αυτές? Προσέξτε, το a στη μείον 2χ, το a στη μείον 2χ δεν είναι τίποτα άλλο από το a στη μείον χ και όλο το τετράγωνο. Όταν το χ πάει στο πλην άπειρο, το πλην χ πάει στο συνάπειρο. Άρα αυτή εδώ η ποσότητα πάει στο συνάπειρο για από μέσα ποσότητα και αυτή εδώ είναι το τετράγωνο της. Ποιο είναι πιο μεγάλο? Αυτό εδώ είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από αυτές τις ποσότητες. Οπότε διαιρούμε πάνω κάτω με το a στη μείον 2χ. Όταν διαιρέσουμε με το a στη μείον 2χ πάνω κάτω, είναι σαν να πολλαπλασιάζουμε το a στη συν 2χ. Οπότε το κλάσμα θα γίνει a στην 5χ, ο πρώτος όρος, και 2a στην 6χ και a στη χ απάνω. Και κάτω θα είναι 2a στην 5χ και 6a στην 6χ και 5a στη χ και 1. Όταν τώρα το χ πάει στο πλην άπειρο, αυτό πάει στο 0. Αυτό πάει στο 0, αυτό πάει στο 0, στο 0, στο 0, στο 0, αυτό μένει σταθερό 1. Άρα η όλη ποσότητα πάει στο 0 δια 1, που είναι το 0. Άρα το σωστό είναι αυτό εδώ.